Δεν θα μας βγάλουν από το ευρώ! Μετά τις εκλογές της 6 Μαΐου, πάρα πολλοί φοβήθηκαν ότι η παράταξη θα καταρρεύσει. Υπήρχε τότε μια συσπήρωση ανεφόρων. Ήταν ζήτημα επιβίωσης. Πολλοί θέλουν να μιλήσουν. Από τη βάση εννοώ. Είναι πολλοί που έχουν απειβδίσει με το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Δεν υπάρχει παράδοση διαλόγου, πολυφωνίας. Και ειδικά αυτή τη στιγμή, οι Αμερικοί εκλαμβάνουν οποιαδήποτε υπόνοια διαφωνίας ως εχθρική πράξη. Και είναι απίστευτα εκδικητική. Το σαμαρικό σύστημα είναι εντελώς κλειστό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι βασικοί υποστηρικτές του κυβερνητικού έργου είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι βουλευτές. Ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, ο Ντινόπουλος, η Βούλτεψη, η Πιπηλή. Είναι αυτοί που δεν έχουν ρίσματα στο κόμμα και αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος για να κρατηθούν είναι να σηκώσουν στις πλάτες τους τη μνημονιακή πολιτική. Κάτι ας πω. Ποια ανάγκη οδηγεί το Σαμαρά να βάλει σε νευραλγικά πόστα ανθρώπους χωρίς τα κατάλληλα προσόντα και μάλιστα χωρίς να ρωτήσει κανένα? Από τη Μεσσηνία ξεκίνανε πάντα όλα για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Από εδώ αντλεί τη δύναμή του, από εδώ αντλεί το κουράγιο του. Κοίτα, αυτό που εννοούμε όταν λέμε Καραμανλική δεν είναι ο Αντώναρος και ο Πάκης. Δεν είναι απαραίτητος άνθρωπος του Καραμανλή αυτή. Όταν λέμε Καραμανλική εννοούμε την κομματική πανίδα. Σε σχέση με τους Σαμαρικούς είναι πιο μετριοπαθείς προς τους πολιτικούς τους αντιπάλους και σε καμία περίπτωση δεν συμμερίζονται το εμφυλιοπολεμικό δόγμα του περιβάλλοντος Σαμαρά. Φρύτουν στην ιδέα ότι στη Νέα Δημοκρατία αποκτούν ισχύει ακροδεξί. Οποιαδήποτε αναφορά στην ακροδεξιά τους προσβάλλει, μισούν οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει απειλή για την αστική δημοκρατία. Θεωρούν τους εαυτούς τους θεματοφύλακες. Ο Κώστας Καραμανλής συναντάει κόσμο συνέχεια και αυτή η κινητικότητα διαολίζει τους Σαμαρικούς. Αισθάνεσαι ότι είναι δίπλα σας ο κύριος Καραμανλής? Άριστες σχέσεις. Τις καλύτερες σχέσεις έχουν. Οι οποίες έχουν και βάθος και διάρκεια. Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί ανάλογα με τις εξελίξεις. Και βάθος και διάρκεια και μέλλον. Αν υπάρχει ένας λόγος που ο Σαμαράς δεν έχει αλλάξει το όνομα της παράταξης, αυτός είναι ο Καραμανλής. Αυτό που κουβεντιάζεται πολύ στη Μουδού είναι το σενάριο να χάσει τις επόμενες εκλογές του Σαμαράς και να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να του ξεφύγει πολύ γρήγορα η κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ο Καραμανλής θα επέστρεφε σε ένα ρόλο υπερκομματικό, ας πούμε. Αλλά δεν θα κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Το όνομά του θεωρεί ότι δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αλλά έχει μια ιδεολογία που λέει, ξέρεις, είμαστε Καραμανλίδες, είμαστε για να σώσουμε τη χώρα, είμαστε για να εγγυηθούμε την αστική δημοκρατία. Η ανακοχή θα μπορούσε να ανατραπεί πολύ άμεσα. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η ρήξη να έρθει από τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Γι' αυτό και η κυβέρνηση το πηγαίνει συνέχεια πίσω. Στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ θα ζητούσα και ονομαστική ψηφοφορία. Δεν είναι όλοι οι βουλευτές γαλαζοαίματοι σαν το Σαμαρά. Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Μετά από αυτό δεν θα έχουν μούτρα να γυρίσουν στα χωριά τους.